Οι αγρότες του χωριού Αγία Τριάδα Καρδίτσας έχουν βγάλει κατραστέρ στον δρόμο, διότι έχουμε φτάσει σε απόγνωση. Αυτά τα μεγάλα λόγια που είπε ο Πρωθυπουργός και τα κυβερνητικά στελέχη όταν υπήρξε ο Ιωαννός για άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις, τελικά ήταν, αποδείχθηκαν λόγια του αέρα. Ένα ολόκληρο χωριό και μαζί με αυτό το χωριό και συνάδελφοι αγρότες από όλη την Καρδίτσα που δεν έχουν πάρει προκαταβολή, ενώ οι ζημιές τους είναι στο 100%. Εμείς σαν Ομοσπονδία στηρίζουμε αυτή την κινητοποίηση των αγροτών. Καλούμε την κυβέρνηση τώρα να δώσει προκαταβολή όπως πήραν οι υπόλοιποι αγρότες, να πάρουν και οι αγρότες της Αγίας Τριάδας και όλοι οι άλλοι οι συνάδελφοι αγρότες που έχουν πάθει ζημιές στα χωράφια τους. Από εκεί και πέρα τα προβλήματα, και γι' αυτό μας αναγκάζει εν μέσω πανδημίας και αναγκάζει τον κόσμο να βγαίνει με τα τρακτέρ στις πλατείες, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά. Τώρα, αν είναι να επιλέξουμε αν θα πεθάνουμε από τη φτώχεια, από την πείνα ή αν θα πεθάνουμε από τον κορονοϊό, αυτό το καταλάβουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουμε με κλειστά στόματα, με το φόβο και την τρομοκρατία που θέλουν να περάσουν. Τα προβλήματα είναι πολλά. Εδώ και τώρα πρέπει να δοθούν λύσεις. Οι τιμές στα αγροτικά προϊόντα και ειδικά για το βαμβάκι είναι εξευθελιστικές. Μας κλέβουν το μόχθο μας. Εμείς δουλεύουμε όλο το καλοκαίρι και τελικά αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν μπορούμε ούτε να ζήσουμε και είναι δύσκολο το κατά πόσο θα μπορέσουμε την επόμενη χρονιά να καλλιεργήσουμε.